εξοντώσει. Εγώ θα έλεγα, θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό, Κωνσταντίνε, ότι έχουμε συνηθίσει κακώς, και το επισημάνω αυτό, να ασχολούμαστε με το τι κάνει ο γείτονας, τι κάνει η γειτόνισσα, ποιος χωρίζει, η κρίση που είναι παγκοσμίως, δηλαδή οτιδήποτε έξω από εμάς. Καιρός είναι να λαλήσει ο κόκορας, να ξυπνήσουμε όλοι και να πούμε ότι τι γίνεται μέσα σε εμάς. Κανένας δεν φταίει. Κανένας δεν φταίει για ό,τι γίνεται γύρω μας. Μα φταίει η αρρώστια που έχουμε από τις, η τοξίνωση του αίματος από την ανθυγιεινή διατροφή. Αν έχουμε καθαρό αίμα, έχουμε καθαρές σκέψεις. Έχουμε ευτυχισμένη ζωή. Ακριβώς. Όλα εξαρτώνται από τη διατροφή. Πρώτος παράγοντας λοιπόν για να έχουμε υγεία είναι η διατροφή. Και ποια είναι η φυσιολογική διατροφή? Είναι οι τροφές που μας παράγει η φύση, αυτούσιες, ανεπεξέργαστες, αμαγείρευτες. Και προορίζεται η διατροφή του ανθρώπου. Και έχουμε φέρει κάθε φορά. Κάτι πολύ ωραίο. Κάθε φορά φέρνω κάποια δειγματάκια εδώ που είναι άπειρες οι τροφές. Αυτές μόνο είναι οι τροφές. Λοιπόν, εγώ θα πάρω λίγο από αυτό εδώ. Αν μπορεί να ζουμάρει λίγο η κάμερα. Εδώ έχουμε φύτρα. Ζωή. Ζωή. Λοιπόν, να πούμε λίγο, Κωνσταντίνε, πώς γίνεται αυτό. Είναι φύτρα από φακές. Χρειάζεται να βάλουμε τις φακές, να τις πλένουμε και να τις βάλουμε σε ένα δοχείο με λίγο νερό 2 μέρες. Στην πορεία θα πετάξουμε το νερό. Και μια μέρα φτάνει. Οι φακές είναι πιο εύκολο. Ναι. Τα ρεβίθια θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε και τα ρεβίθια έτσι, τα όσπρια. Λοιπόν, τα αφήνουμε να μουλιάσουν και κατόπιν στραγγίζουμε το νερό. Και αυτό μέσα σε ένα δοχείο, σε ένα γυάλινο δοχείο μπορούμε να το βάλουμε, στο ψυγείο και σιγά σιγά με την υγρασία που υπάρχει μέσα αρχίζουν τα όσπρια και πετάνε τα φύτρα. Αυτά λοιπόν τα φύτρα είναι πανίσχυρη τροφή. Αυτό που βλέπουμε είναι το φύτρο. Αυτό το άσπρο που βλέπουμε εδώ στην άκρη, να πάρω ένα για να το δείξω, εδώ ακριβώς αυτό, είναι η φακή και έχει σκάσει το φύτρο. Έχει πάρα πάρα πολύ δύναμη. Φίλες και φίλοι, όσοι έχετε προβλήματα με το αίμα σας, αναιμία, χαμηλό αιματοκρίτη, δεν υπάρχει πολύ ισχυρό. Αφήνουμε τα όσπρια αυτά να φουσκώσουν και τα βάζουμε αυτό μέσα σε σαλάτες. Αυτό είναι ρουβίτσα, είναι ρουβίτσα πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Αυτό τώρα το βελτιώνουμε. Πανίσχυρη τροφή, φίλες και φίλοι. Αυτή η τροφή τώρα βελτιώνεται 1000 φορές. Και να τονίσουμε και κάτι που είμαστε στις νέες μητέρες. Ενώ η μαγειρική την καταστρέφει 100 φορές. Ακριβώς. Μολύνουμε και το περιβάλλον, γιατί κάθε σπίτι είναι και μια αιστεία μόλις του περιβάλλοντος. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε μέσα στις σαλάτες, να έχουμε ένα δοχείο, διάφορα όσπρια. Πέρα, όταν θα ετοιμάσουμε και θα βάλουμε τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας, θα κάνουμε μια σαλάτα και θα ρίξουμε φύτρα. Και να μάθετε τα παιδιά σας να τρώνε φυσικές τροφές. Η φακή όταν βράσει, μπει στο νερό. Ας πω μερικές νοικοκυρές, πετάνε και το πρώτο νερό, που σημαίνει πέταξαν ό,τι υπήρχε μέσα. Λοιπόν, έχει πολύ σίδηρο και είναι πολύ υγιεινό. Όταν βράζω, ψήνω και καίω την τροφή μου, είναι καμένη, καταστραμμένη τροφή. Δεν υπάρχει ωραιότερο αγαθό από την ομοί ζωντανή τροφή όπως μας τη δίνει ο Θεός, όπως μας τη δίνει η φύση. Υπάρχουν 2 τρόποι να μεταχειριστούμε τις τροφές. Ένας τρόπος είναι λίγο πριν τις φάμε να τις καταστρέψουμε και ένας τρόπος είναι να τις βελτιώσουμε. Mm-hmm. Και η βελτίωση είναι αυτή. Είναι και αγνωμοσύνη. Δηλαδή απέναντι της δωρεάς, της θείας δωρεάς, να μας προσφέρει ο Θεός μια τροφή για να έχουμε υγεία και εμείς να τη μετατρέπουμε σε τροφή της αρρώστιας. Έτσι. Εδώ έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Έχουμε ετοιμάσει μια κανάτα με νερό. Και έχουμε βάλει μέσα δέντρο λίβανο, λεμόνι και διάφορα άλλα βότανα. Τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε καθαρίσει και δεν υπάρχει πάλι ωραιότερο από αυτό το νερό. Ρίξε να πιούμε λίγο. Λοιπόν, να σε βάλω να πιούμε κιόλα λίγο. Νερό καθαρό, με λεμόνι, με δέντρο λίβανο. Και λεμόνι, προηγουμένως έτσι και ρίξα το λεμόνι εδώ. Πολύ ωραίο. Μπορούμε κάθε μέρα να έχουμε μια κανάτα και το πρωί, πριν πάνε τα παιδιά στο σχολείο, πριν φύγουμε στην εργασία μας, να πάρουμε ενέργεια από τη φύση. Αυτό και είναι λεμονοκυπάρισο που βλέπουμε. Λεμονοκυπάρισο, φανταστικό. Πολύ λεμόνι, κυπαρίσι λεμόνι. Υσυγεία. Αυτό λοιπόν είναι φυσικός ορός αίματος, διότι εδώ μέσα τα συστατικά που έχουν τα φύλλα, το πράσινο χρώμα, η χλωροφύλλη, το αίμα των φυτών. Η χλωροφύλλη, η οποία γενεύει πολύ με το αίμα μας. Ακριβώς. Και μπορούμε αυτό να το βάζουμε στο μπλέντερ μερικά φύλλα από μαρούλι, από πράσινο. Ό,τι έχουμε, διόγυμα, και να το κάνουμε πράσινο νερό. Ναι. Αυτό το πράσινο νερό είναι φυσικός ορός. Όπως βάζουν ορό στο νοσοκομείο να δώσουν στον άνθρωπο, το παίρνουμε από το στόμα το πράσινο, αυτό η χλωροφύλλη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα όλοι στο σπίτι μας, στο γραφείο μας και σε ένα μπουκάλι να πηγαίνουμε στο να πίνουμε νερό από βότανα με λεμόνι. Να το έχουμε καθημερινή. Να το έχει μια κανάτα, αυτό γίνεται μόνο του. Το αφήνει, μουλιάζει και πίνει όλα τα αγαθά. Είναι όπως πολύ σωστά το λες, φυσικός ορός.
Και ποιο απαραίτητο πρέπει να είναι το γεύμα. Το κύριο γεύμα πρέπει να είναι μια σαλάτα βασιλική, που τη λέω εγώ. Σαλάτα βασιλική, δηλαδή που αποτελείται από ένα είδος λαχανικού, μαρούλι ή λάχανο, να αποτελείται από καρότο, από μπατζάρι, από φύτρα, από αβοκάντο και από διάφορα άλλα, δυόσμο, βασιλικός. Πάρα πολλά είδη. Επίσης, κάποιοι... Δηλαδή, αν βάλουμε αυτά που λέμε φύτρα και ξηρούς καρπούς και πέντε καρύδια. Πέντε καρύδια. Αυτό το γεύμα εγώ το τρώω 3 χρόνια συνέχεια τώρα και δεν το βαριέμαι ποτέ. Γιατί είναι φυσιολογική, αδερφή μου. Δίνει ενέργεια, μου δίνει δύναμη. Το κύριο γεύμα. Και όλες τις άλλες ώρες η ξηρή καρπού με καρύδια. Εκτός από καρύδια υπάρχει αυτό το φιστίκι αράπικο, το οποίο είναι φτηνό. Με 3-4 ευρώ το κιλό. Ναι. Και τρως 3 μέρες με 1 κιλό άμα πάρεις φιστίκι αράπικο, γιατί οι ξηροί καρποί εδώ που τα λέμε αφενός είναι καταστραμμένοι, τους ψήνουν και επιτέλους είναι ακριβή. Ακριβώς. Αλλά σχέση με το κρέας είναι πολύ πιο φτηνότερη από το κρέας. Το οποίο το κρέας είναι καρκίνος και αυτές οι τροφές είναι θεϊκές τροφές. Εδώ βλέπουμε και στην οθόνη λοιπόν, και αν φάμε μια τέτοια σαλάτα και κάθε μια ώρα δύο τρώμε φρούτα, γιατί πρέπει να παίρνουμε συστατικά, γιατί αυτές οι τροφές είναι δυνατές και χωνεύονται εύκολα, είναι φυσικές τροφές. Και για να έχουμε δύναμη και ζωντάνια, πρέπει να τρώμε κάθε 1-2 ώρες να τρώμε κάτι. Το καλαμπόκι το βλέπεις εκεί. Το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι, είναι θεία τροφή τώρα. Αν το μαγειρέψεις αυτό, το αλλάζει τα φύση. Το ψήνουν και το κόψε το λίγο και δοκίμασέ λοιπόν, το. Να το δηλαδή, τι ωραίο, τι γλυκό που. Τι γλυκό λοιπόν, που είναι. Το καλαμπόκι, αγαπητέ φίλε και φίλοι. Που είναι. Όπως το παίρνετε από τον αγρό, όπως το παίρνετε από το μανάβι, τρώγεται όπως ακριβώς είναι. Δεν χρειάζεται να το κάψουμε, να το βράσουμε. Λοιπόν, όλες οι βιταμίνες, όλες οι πρωτεΐνες, καθαρίζει το οροπητικό σύστημα. Ευλογία, Θεού, ευλογία. Ναι, ακόμα και γι' αυτό εδώ. Και αυτό. Αυτή την φύτρα που είναι πολύ γνωστή στα βοτανοπολία, όπως την ξέρετε εδώ, το... και άλλη, αυτό αν το αφήσω και ξεραθεί και γίνει σαν τσάι, δεν υπάρχει καλύτερο που να καθαρίζει την, θεραπεύει την ουρολίμωξη. Αυτά τα μαλλιά της, τα μαλλιά της καλαμπόκι. Δηλαδή όλα αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Αλλά δεν τα βράζουμε προς Θεού, δεν τα καταστρέφουμε. Είναι, λοιπόν, είναι κρίμα. Και για να βεβαιωθείτε για αυτά που λέμε, έχουμε φέρει στο κέντρο υγιεινής διατροφής, κέντρο ενημέρωσης Πανεπιστημίου 57, έχουμε φέρει καλαμπόκια. Μπορείτε να πάρετε και, και στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε την Πέμπτη που μας έρχεται, να βγείτε στον αέρα να μας επιβεβαιώσετε ότι αυτό το καλαμπόκι είναι πολύ νοστιμότερο και πολύ... Είναι πραγματικά πιον. Αν μπορούσα να σας μεταφέρω τώρα τη γεύση, πήρε ένα σποράκι και δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι γλυκό, είναι πεντανόστιμο. Είναι πολύ πιο λοιπόν, νόστιμο από ότι είναι το βρασμένο. Όλα αυτά όμως τώρα είναι άγνωστα στον κόσμο. Μας ακούει ο κόσμος, λέει τρελαθήκαν αυτοί. Ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς να μαγειρέψει, αλλά χρειάζεται λίγο νοημοσύνη, λίγο λογική. Ακριβώς. Η φωτιά δεν προσθέτει τίποτα στο φαγητό. Το αλλοιώνει την τροφή, την καταστρέφει, μεταλλάσσει την τροφή, την κάνει από τροφή της υγείας όλες τις τροφές. Παραδείγματος χάρη, ξηροί καρποί τώρα που τους ψήνουν και τους αλατίζουν. Χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβουμε ότι ένα τρόφιμο τέτοιο είναι λίαν ανθυγινό και βλαβερό. Χρειάζεται επιστήμη να το καταλάβουμε. Γιατί επιτρέπουν στα σούπερ μάρκετ που επεμβαίνει το κράτος να βάλουμε τη ζώνη μας να μην σκοτωθούμε στον δρόμο. Δεν έπρεπε να επεμβαίνει και σε αυτά που τρώμε το κράτος. Πού είναι η παρουσία του κράτους, πού είναι η παρουσία της παιδείας να μορφώσει τον άνθρωπο, να μάθει 5 πράγματα. Λοιπόν, με αυτές τις τροφές έχουμε καθαρό αίμα, δυνατό αίμα. Αίμα με συστατικά μέσα, ζωντανό αίμα. Δεν έχουμε πεθάνει. Όταν τρως νεκρές τροφές, νεκρός είμαστε, νεκροί είμαστε. Όταν τρώμε ζωντανές τροφές. Μα δεν λειτουργεί. Δηλαδή όλα αυτά όμως, επειδή εγώ για να τα. Δεν μπορώ να σας τα πω τώρα από λίγα λεπτά εδώ, θα τα διαβάσετε εδώ στο βιβλίο και αυτό το βιβλίο. Διαβάστε το, μεταδώστε σε όλο τον κόσμο, θα το βρείτε. Στείλτε ανθρώπους, γιατί και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα στέλνουμε ταχυδρομικά κτλ. Πανεπιστημίου 57. Στο Κέντρο Ενημέρωσης Υγείας και Οικολογίας, αυτό το βιβλίο θα αλλάξει τη ζωή σας όπως άλλαξε τη δική μου. Και εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά τα πράγματα, έτυχε και τα άμαθα, είδα τη φωτοφελημάτα και λέω: δεν πρέπει να κλείσω το στόμα, τα μάτια. Μπροστά στη δυστυχία που υπάρχει, την αρρώστια, τον πρόωρο θάνατο. Όλη η Ελλάδα είναι. Και αυτή την ώρα. Προφανώς κάποιοι να είναι στο κρεβάτι, κάποιοι να άλλοι άνθρωποι να είναι στο νοσοκομείο, να υποφέρουν, να πονούν, να είναι άρρωστοι, να είναι δυστυχισμένοι. Και πού να φανταστούμε, εμείς τώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να λέμε τα αυτονόητα, δεν λέμε κάτι περίεργο. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί ο κόσμος ότι τρώγοντας αυτά τα ζωντανά, τη ζωντανή τροφή, θεραπεύεται το σώμα, βοηθάει στο μηχανισμό αυτοθεραπείας. Δεν θα πω σε αυτούς που είναι υγιείς, που είναι απαραίτητο για να διατηρήσουν την υγεία τους. Πάμε να πούμε για αυτούς που καπνίζουν. Αυτό το νεράκι που καθαρίζει όλο το πεπτικό σύστημα. Το λεμόνι. Το λεμόνι. Οι καπνιστές, αυτοί που πίνουν, οι πότες.
Ωραία. Πίνετε, βρε άνθρωποι. Δεν μπορείτε να το κόψετε. Μειώστε τουλάχιστον τις βλαβερές συνέπειες. Κάντε 5 από αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά τα κύτταρα έχουν μνήμη. Σιγά σιγά δίνοντας κάτι καλό, από μόνο του θα αρχίσει να λειτουργεί. Ξεκινήστε απλά, κάντε μια αρχή. Είναι ανάγκη να τρώει ο κόσμος να πηγαίνει στις ταβέρνες και να τρώει μεζέδες. Δεν μπορεί να φάει δύο μπανάνες. Δείξει τις μπανάνες εκεί. Ναι, εγώ θα πω, τις ξέρει ο κόσμος τις μπανάνες. Αλλά εγώ θα να πω φάει ότι... με κάσιο, κουκουνάρι. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι κουκουνάρι. Αυτό που βλέπουμε. Την επόμενη φορά θα φέρω εδώ και άλλα λαχανικά και θα είναι κάνω ανάγκη, μια σαλάτα δηλαδή, εγώ. Να φάμε μια τώρα τόσα. Τόσους μεζέδες που μας σκοτώνουν και να μην φάμε αυτά τα δώρα του Θεού και να λέμε κάθε ανάσα να είναι και ένα ευχαριστώ έτσι, στον Θεό. Έτσι. Γιατί όταν έχουμε υγεία τότε λέμε ευχαριστούμε. Όταν είμαστε άρρωστοι πώς να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Πάμε λοιπόν εφόσον πάμε τη σωστή τροφή να μιλήσουμε και για την κάθαρση Κωνσταντίνε. Ναι, πρώτος όρος λοιπόν είναι η σωστή διατροφή. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε λεπτομερώς εδώ. Μετά δεύτερος όρος είναι η κάθαρση. Δηλαδή δεν φτάνει να έχουμε καθαρό αίμα, πρέπει το σώμα μας να είναι καθαρό. Το πεπτικό σύστημα, το παχύ έντερο, το λεπτό έντερο να είναι καθαρά. Και το καθαρίζουμε είτε παίρνοντας κάποια βότανα όπως είναι τα φύλλα Αιγύπτου, φύλλα Αλεξανδρίας που λέμε και καθαρίζει από πάνω στα κάτω. Ακριβώς. Αλλά και αυτό δεν είναι αρκετό να καθαρίσει όλες τις ακαθαρσίες που φιλοξενούμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι εστία τοξίνωσης και ασθενειών. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και μια υδροκάθαρση με νεράκι. Δεν ξέρω νερό. Αν μπορούμε να ζουμάρουμε εδώ, αν μπορεί η κάμερα να έρθει εδώ κοντά. Μπορεί, εδώ. Μπορεί. Να δείτε λοιπόν, τη συσκευή και το ναι, είναι πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε μια εικόνα και λέμε για την. Θα το φέρω εδώ. Μπράβο, ας το κάνω εγώ λίγο εδώ. Μπράβο, λοιπόν, ναι, εδώ. Στο βιβλίο αυτό λοιπόν, μέσα. Ναι. Όταν μιλάμε για την κάθαρση του οργανισμού, τι κάνουμε. Εδώ είναι ένα σύστημα υποκλεισμού. Πάμε σε αυτό που έχουμε όλοι στα σπίτια μας μέσα. Και να σε πληροφορήσω ότι δεν καταργήθηκαν αυτά τα πράγματα. Έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν σε φαρμακεία. Φαντάσου. Λοιπόν, υπάρχουν. Πάμε λίγο εδώ να το εξηγήσουμε. Πώς μπορούμε να καθαρίσουμε ένα τοξινωμένο έντερο. Και όχι μόνο τοξινωμένο, άνθρωποι που έχουν απαραίτητα δυσκολιότητα, πρέπει οπωσδήποτε να το εφαρμόσετε αυτό. Χρησιμοποιούμε δηλαδή εδώ το σωλήνα από το μπάνιο, αφαιρούμε το ακουστικό, ας το πούμε αυτό εδώ που κάνουμε τον ντους και έχουμε το σωλήνα. Αφήνουμε το νερό να τρέξει σε θερμοκρασία του σώματος, ούτε κρύο ούτε ζεστό, και απλά υφάπτουμε στον προκτό. Το νερό αυτό εισέρχεται μέσα στο έντερο. Ναι, δεν χρειάζεται να εισχωρήσει το σωληνάκι μέσα στο έντερο, απλά εφάπτει εξωτερικά επαφή. Η πίεση του νερού, έρχεται μέσα. Και σώζεται ο άρρωστος. Και καθόμαστε και καθαρίζουμε το έντερο. Σώζεται ο άρρωστος στην κυριολεξία. Υπάρχουν άνθρωποι που να αναρριθούν μια εβδομάδα. Και οι γιατροί δεν τους λένε αυτόν τον τρόπο. Ναι, να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι ο οργανισμός μας τρέφεται από το λεπτό έντερο. Από το έντερο παίρνει τα ιχνοστοιχεία. Για φαντάσου να μείνει μέσα εκεί η σαπίλα και η βρωμιά. Όπως πλένουμε τα δόντια μας, κλείνουμε γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό. Λοιπόν, όπως κλαίνουμε τα δόντια μας, πρέπει απαραίτητα να καθαρίσουμε και το έντερο. Λοιπόν, επιγόντως με λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για ένα λεπτό και επανερχόμεθα και αν θέλετε πάρτε και στη τηλέφωνο γιατί όλα αυτά που λέμε σηκώνουν και ερωτήσεις και απορίες και εξηγήσεις. Μην διστάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τη γνώμη σας και ό,τι άλλο θέλετε πληροφορία. Μετά από ένα λεπτό και πάλι μαζί. Από τον παιδίατρο του. Μάλιστα. Να κλείσουμε με μια διάλεξη η οποία θα δώσετε, γιατί πυκνά συχνά εσείς πηγαίνετε σε διαφόρους συλλόγους ανατινατικά, αν το λεκανοπαίδιο και σε δήμους και κάνετε διαλέξεις. Να πούμε ότι ο γιατρός είναι κάτοικος Αχαρνών, έτσι είναι εκεί και το ιατρείο του, είναι στο Δήμο Αχαρνών. Και το παιχνίδι είναι η χαρά της ζωής. Εργαστήρι θεατρικού. Πούμε ποτέ, ναι. Το μασάζ πρέπει να γίνεται έτσι. Κατά κάτω. Προς τα κάτω, να απαλές κινήσεις, έτσι. Τα βάζουμε είτε σε αλουμινόχαρτο είτε σε σακουλίτσα για να κρατήσουμε τη θερμότητα. Μία με δύο ώρες και παραπάνω, εάν θέλω. Και μετά συνεχίζουμε στην εφαρμογή του λουσίματος. Ενυδάτωση.